Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και αυτό το βράδυ της Παρασκευής στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Είναι η εκπομπή Πόλης, Πολίτες, Πολιτική στην TV 100 και για την επόμενη ώρα θα έχουμε μια πολιτική συζήτηση εν ώψη των ευρωεκλογών της επόμενης Κυριακής, 26 Μαΐου. Έφτασε ο χρόνος για τις εκλογές, ευρωεκλογές, περιφερειακές, δημοτικές και η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης όλο αυτό το διάστημα της προεκλογικής περίοδου με τις τακτικές αλλά και έκτακτες εκπομπές προσπαθεί να σας ενημερώσει για να είσαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για την επιλογή που θα κάνετε στις πολλές κάλπες της επόμενης Κυριακής. Σήμερα θα εστιάσουμε στις ευρωεκλογές και θα συζητήσουμε εν ώψη αυτών και για το εσωτερικό και για το ευρύτερο εκλογικό διακύβευμα. Σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μου, με τους οποίους θα συζητήσουμε για την επόμενη ώρα. Είναι ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλώς ήρθατε, κύριε Στολτίδη. Χαίρετε. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Αθανασούδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και είναι η κυρία Έλισσα Μπάρδα, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπάρδα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Αλέξανδρος Νικολαίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινώ, κύριε Στολτίδη, με εσάς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι αποφασίζουμε στις κάλπες της επόμενης Κυριακής. Κάποιοι το προσεγγίζουν με την ευρωπαϊκή διάσταση και αναδεικνύουν τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Κάποιοι το προσεγγίζουν με την εσωτερική, με τα πολιτικά μηνύματα που μπορεί να αφορούν και να ακουμπούν το εσωτερικό. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα, τι αποφασίζουμε στις ευρωεκλογές της Κυριακής? Νομίζουμε ότι και με βάση τα εσωτερικά ζητήματα, βέβαια όχι αυτά τα αποπροσανατολιστικά που γίνονται μεταξύ των δύο πόλων που θέλουν να δημιουργήσουν ουσιαστικά ανάχωμα στο να εκφραστεί ο Έλληνας εργαζόμενος, τα λαϊκά στρώματα, με βάση την πείρα του και είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Αποτυπώνεται βέβαια και στο ευρωβαρόμετρο η αντίθεση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 75% του ελληνικού λαού, που σημαίνει ότι με την καθοριστική σφραγίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ και 30 χρόνια δεν χάφτει πλέον το παραμύθι σε μεγάλο βαθμό ότι πρόκειται για Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, mm-hmm. των κοινών συμφερόντων, των συγκλήσεων και τέλος πάντων την κατεύθυνση του να φάμε όλοι με χρυσά κουτάλια. Και δέχεται σε μεγάλο βαθμό την προσπάθειά του να τον ενημερώσει ότι πρόκειται για μια λυκοσυμμαχία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι κάνανε μια συμφωνία για το πώς θα αποσπάσουν από τους λαούς όλες τις κατακτήσεις των προηγούμενων δεκαετιών και σε σχέση με τα αποθεματικά του ταμείου και τις συντάξεις και σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις και σε σχέση με τον ορυκτό και συνολικά του στρατηγικού τομεί της οικονομίας πλούτο να περάσει στα χέρια όλο και λιγότερων μέσα στην ενιαία αγορά του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πληγεί οι πάντες, το 97% του ελληνικού λαού συντρίβεται και με την αποφασιστική παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος τόσα χρόνια έχει αποτυπωθεί στην συνείδησή του η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας στρατηγικής τέτοιας υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και εναντίον των συμφερόντων του λαού μας συνολικά. Και με αυτή την έννοια νομίζουμε ότι και οι παρεμβάσεις έξω, στους χώρους δουλειάς, στις υπηρεσίες, στα εργοστάσια όπου πηγαίνουμε, εκφράζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η συμφωνία. Βέβαια, εδώ αυτό που τον καλούμε είναι, επειδή θα πέσουν στο τραπέζι πάρα πολλά διλήμματα μέχρι την τελευταία στιγμή, εκβιαστικά, τρομοκρατικά και τέλος πάντων συνολικά αποπροσανατολιστικά, από όλους αυτούς που, πώς το λένε, καλούν στον ευρωμονόδρομο, και είναι όλοι εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να ξεχάσει την πείρα του. Να ξεχάσει την πείρα του, να ψηφίσει με βάση διλήμματα τα οποία είναι ξένα προς τα συμφέροντά του, είτε φως και σκότος, είτε πρόοδος συντήρηση. Ποιο είναι το δίλημα που εσείς θα θέτατε? Το έβαλα εγώ διακύβευμα. Με βάση, σωστό. Η λέξη δίλημα έχει και ένα άλλο βάρος, αλλά καταλάβατε το ερώτημα. Σαν επίλογος, ναι. Είναι αν ο λαός μας με αυτή την πείρα θα την χρησιμοποιήσει για να δυναμώσει τις θέσεις του, είτε σε επίπεδο αναχώματος, επιβράδυνσης αυτής της επίθεσης, αν θέλετε στα μάτιμά της, ή αν θα δημιουργήσει ακόμα και τις προϋποθέσεις, πώς το λένε, αντεπίθεσης. Επίθεσης με βάση τα συμφέροντά του, με βάση τις ανάγκες του. Πολλές φορές που έχουμε συζητήσει. Και όχι. Παρακαλώ, και όχι. Και όχι, ναι, μόνο αυτό. Παρακαλώ, με συγχωρείτε εμένα. Και όχι στην ίδια λογική του μικρότερου κακού που είναι αυτό που τον έφερε σε χειρότερα σε σχέση με τη ζωή του ζητήματα. Πολλές φορές όταν συζητώ με εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος και θέτω τα ερωτήματα, μπαίνει και το θέμα κατά πόσο το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα κόμμα, ας πούμε, εξουσίας ή ένα κόμμα το οποίο μπορεί να τοποθετείται χωρίς το βάρος της διοίκησης.
Αλλά πάντα οι απαντήσεις που παίρνω, και διορθώστε με σε αυτό, είναι πως οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικοί συσχετισμοί. Γι' αυτό λέω εγώ, υπό διαφορετικούς συσχετισμούς, και αν το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν στα πράγματα, θα έβγαινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή δεν είναι η θέση. Θα βγαίνει σαν χώρα, εννοείται, ναι, θα ναι, στα ναι, πράγματα, ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια, γιατί αυτό, βέβαια, με βάση τους νόμους κίνησης αυτού του δρόμου ανάπτυξης του καπιταλιστικού, δηλαδή, ναι, υπάρχουν συγχρονισμοί, σχεδόν βέβαια, όχι ακριβώς συγχρονισμένες διεργασίες σε κάθε λαό. Παρ' όλα αυτά, εκφράζεται η αντίθεση όλων των λαών και βέβαια προκύπτουν δυνατότητες όλοι οι λαοί, ο ένας πίσω από τον άλλον, ο ένας δίπλα στον άλλον, ίσως και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Να βάλουν δηλαδή διακυβερνήσεις οι οποίες ουσιαστικά θα αφορούν, πώς το λένε, τη διαχείριση του πραγμάτων με βάση τα δικά τους συμφέροντα και καλύπτουν τις ανάγκες. Όταν υπάρχουν όλες οι υποδομές, όλοι οι τρόποι και όλα τα μέσα. Για να πάμε και στην επόμενη συζήτηση που θέλω να κάνω, αλλά αφού πάρω πρώτα βεβαίως και τις απόψεις των συνομιλητών μας, ο προβληματισμός, η αντίδραση, η διαφωνία ή και η άποψη ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και ένας τρόπος και μια διαφωνία στο πώς εκφράζεται αυτό. Γι' αυτό το βάζω για να το συζητήσουμε στην πορεία, αν θέλετε, κύριε Στολτίδη. Είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί πάνω σε αυτό. Κύριε Αθανασούδη, ποια είναι η δική σας άποψη? Ως ανεξάρτητοι Έλληνες, τι διακυβεύεται στο εκλογικό αποτέλεσμα της επόμενης Κυριακής? Και όταν μιλάτε προς τους πολίτες, στις περιοδίες σας, στον πολιτικό σας λόγο, ο κύριος Καμένος ήταν εδώ πριν από 2 ή 3 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κουτσούμπας, για να το αναφέρω, ήταν εχθές στην Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε, προς την Ευρώπη ή περισσότερο προς το εσωτερικό? Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Κάνω το ντεμπούτο μου, να το πω έτσι, με εσάς. Αυτό το οποίο διακυβεύεται την επόμενη Κυριακή και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και θα γίνει, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ολική επαναφορά στις προηγούμενες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως ακριβώς την ονειρεύτηκαν οι γεννήτορες αυτής. Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, και να ξεφύγουμε επιτέλους από μια γερμανική επικυριαρχία η οποία υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένες προτάσεις επί των οικονομικών θεμάτων που υπάρχουν, δεν έχουν υποθεί ακόμη από κανέναν, εγώ τουλάχιστον δεν τις έχω ακούσει, και οι οποίες θα ταράξουν τα ύδατα και θα επαναφέρουν τις οικονομίες στην προηγούμενη θέση τους. Τολμώ να σας πω, εντός 8 μήνων. Και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Αυτά, όπως σας είπα, δεν έχουν υποθεί ακόμη. Ελπίζω να έχω τη χαρά να τα πω εκεί που πρέπει να τα πω. Και θα είμαι πολύ χαρούμενος να ακούσω τις απαντήσεις της άλλης πλευράς, εάν υπάρχουν βέβαια. Ποια είναι η άλλη πλευρά? Όλοι αυτοί που ασκούν αυτή την πολιτική της αυστηρής λιτότητας, που μας λένε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά τα μέτρα, και συνέχεια ουσιαστικά πιέζουν τα λαϊκά στρώματα, γενικά την μεσαία τάξη, και όλα αυτά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως ΑΝΕΛ, ναι μεν είμαστε ευρωσκεπτικιστές, δεν ανήκουμε όμως στο κομμάτι εκείνων των ευρωσκεπτικιστών που έχει συνταχθεί με την ακροδεξία. Δεν είμαστε ακροδεξοί, δεν υπήρξαμε ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνουμε. Λοιπόν, και πρέπει οπωσδήποτε να μην θάψουμε την Ευρώπη, αλλά να την αναστήσουμε την Ευρώπη. Και θα την αναστήσουμε την Ευρώπη. Τι χρειάζεται για να αναστηθεί η Ευρώπη? Περισσότερη αλληλεγγύη? Χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη, χρειάζεται ισότητα, όπως είπε και ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος. Θέλουμε αστέρια ίσου μεγέθους. Δεν υπάρχουν αστέρια ίσου μεγέθους. Και θα τα κάνουμε ίσου μεγέθους. Τώρα θα επιστρέψω, κύριε Αθανασούδη, για να δούμε πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Βεβαίως. Κύριε Μπάρδα, όταν βγαίνετε έξω και συναντάτε τους πολίτες, είναι μια δύσκολη μάχη η μάχη των ευρωεκλογών, όταν μιλάμε για μια εκλογική περιφέρεια που είναι στο σύνολο της χώρας,
Πραγματικά είναι κάτι ακριβώς πάρα πολύ δύσκολο. Και να σας πω ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες δεν γνωρίζουν ότι η ψήφος είναι πανελλαδική. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζουν αν κάποιος θέλει να ψηφίσει, εκλογές, ναι, δηλαδή, εμένα, τον κύριο εκ δεξιών και εξ αριστερών, μπορεί να τον ψηφίσει από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Όλη η Επικράτεια Ελλάδας είναι μία εκλογική περιφέρεια. Σαφώς και πρέπει να είναι χρήσιμο αυτό για να το αποσαφηνίσουμε αυτό, γιατί περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Είναι πραγματικά λοιπόν μια διαφορετική, μια δύσκολη εκλογική μάχη. Εκεί όταν τους προσεγγίζετε για να κερδίσετε το ενδιαφέρον, την ψήφο τους και για εσάς και για το κόμμα σας, την Ένωση Κεντρών, μιλάτε περισσότερο για τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, για τα προβλήματα που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, στην οικονομία μας, ή μιλάτε για τα μεγάλα για τα όσα μεγάλα διακυβεύονται στην Ευρώπη? Και δεν ξέρω αν αυτά που σίγουρα εκεί που συναντώνται. Πολύ ενδιαφέρον ερώτησή σας. Όντως, αυτό που εισπράττω είναι ότι ο κόσμος περισσότερο τον αφορά τα εθνικά, όχι τα εθνικά, το εθνικό της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα, ένα, ναι, αυτό, ναι, δύο στη Βόρεια Ελλάδα. Κυρίως το πόσο δύσκολη πραγματικότητα βιώνει σήμερα, mm-hmm, με τις αυστηρές πολιτικές λιτότητας, και σίγουρα έχει δημιουργηθεί ευρωσκεπτισμός όχι μόνο στους Έλληνες πολίτες, αλλά γενικά στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως που θα πρέπει πάλι να περάσει προς τον κόσμο, προκειμένου να καταλάβει και την αξία των ευρωεκλογών, είναι ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί εμείς τασόμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής, mm-hmm, Ένωσης, η οποία χρειάζεται ανασυγκρότηση και ανασύσταση προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικές πολιτικές. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το περάσουμε αυτό το μήνυμα, ότι από εκεί περνάνε νομοθεσίες, οι οποίες έρχονται αργότερα στην Ελλάδα. Θα έχετε ακούσει από αυτοδιοικητικές επιτροπές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι. Παίρνουμε εντολές, ό,τι μας δίνουν αυτό θα πάρουμε, έτσι θα τα διαχειριστούμε. Παίζουμε ένα μεγάλο ρόλο, γιατί από εκεί περνάνε και πολιτικές λιτότητας. Συνεπώς, το τι θα ζητήσουμε και το πώς θα διαπραγματευτούμε με τους ανθρώπους που η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα θα γίνουν επιλογές από τον κόσμο να τους εκπροσωπήσει, αυτό θα πάρουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μην είναι χαλαρή η ψήφος στις 26 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω, κύριε Στολτίδη, να βάλω στο τραπέζι την εξής ερώτηση. Η χώρα τα τελευταία 10 σχεδόν χρόνια, 9 χρόνια, πόσο είμαστε τώρα, είμαστε μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Υπάρχουν κάποιοι που λένε πως γι' αυτό φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι λύσεις που έδωσε ήταν αυτής της σφιχτής οικονομικής πολιτικής, ήταν αυτές οι λύσεις των μνημονίων και των μέτρων κτλ. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε, ναι παιδιά, αλλά χάρης σε αυτές τις παρεμβάσεις και την οικονομική στήριξη με τον δανεισμό, με τα χαμηλά επιτόκια κτλ., μπόρεσε η Ελλάδα έστω με αυτές τις προϋποθέσεις να σταθεί. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Είναι στα δύο άκρα αυτά η αλήθεια, ή Λέξτε. Είναι κάτι διαφορετικό? Αυτό που βιώνουμε και την τελευταία δεκαετία, και εμείς με μαρξιστική προσέγγιση στο ζήτημα της κρίσης λέμε ότι είναι όχι τίποτα άλλο εκτός από υπερσυσσόρευση πλούτου σε πολύ λίγα χέρια. Mm-hmm. Στην πρώτη τοποθέτηση, έκανα μια σύντομη περιγραφή, mm-hmm, με βάση τη συμφωνία αυτών των λύκων της συμμαχίας αυτής, πώς επιτέθηκαν για να πάρουν όλο τον πλούτο από τα χέρια του λαού και τις κατακτήσεις του. Βρέθηκαν σε μια αντίφαση που είναι νόμος αυτού του συστήματος να μην μπορούν αυτό το υπερσυσσορευμένο χρήμα να το διαθέσουν σε επενδυτικό περιβάλλον με κερδοφορία. Αυτό βέβαια απαιτούσε από τότε και συνεχώς θα απαιτεί αιματηρά μέτρα, γιατί ακριβώς για να έρθει το κέρδος για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους σημαίνει συνεχώς απώλεια είτε εθνικής κυριαρχίας, mm-hmm, είτε εργασιακών δικαιωμάτων, είτε ασφαλιστικών δικαιωμάτων ή υποχρηματοδότηση επικίνδυνη της παιδείας και της υγείας. Όλο αυτό δηλαδή το σύνολο του πλούτου που διαχειρίζεται μια κυβέρνηση σε κάθε διαφορετική χώρα. Όλοι έχουν πάρει θέση, υπερασπιζόμενοι και αλλοιώνοντας ουσιαστικά το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, έχουν πάρει θέση ότι αυτή η λιτότητα, όπως τη λένε, δηλαδή αυτή η επίθεση για να βρεθούν συνεχώς πεδία κερδοφορίας, με απώλεια όλων αυτών που περιγράψαμε, πρέπει να γίνει. Και βέβαια αυτό είναι που θα φέρει την αμέσως επόμενη μεγάλη, πιο βαθιά, πιο σκληρή και πιο επικίνδυνη καπιταλιστική κρίση, από την οποία θα απαιτηθούν πολύ χειρότερα από τον λαό. Και βέβαια, επειδή οι καπιταλιστές ξέρουν πολύ καλά τον Μάρξ, ετοιμάζουν τους λαούς
με διλήμματα τέτοια που ουσιαστικά αξιοποιώντας και τις φασιστικές, ακροδεξιές φασιστικές δυνάμεις και βέβαια την Χρυσή Αυγή στην περίπτωση στη δικιά μας χώρα, να αποτίσουν με δηλητήριο το αίμα των λαών, με μίσος για τους γείτονες λαούς, γιατί ξέρουν ότι η αντιπαράθεση μέσα από την αφισβήτηση που είναι απαιτητή του ενός υπεριαλιστικού πόλου για το τι, σε τι είναι κυρίαρχος ο άλλος, θα έρθει. Και θα γίνει και με στρατιωτικά μέσα, αν χρειαστεί. Δεν ξέρω αν θα αναφερθούμε πιο εκτενώς στη συμφωνία στην, των Πρεσπών. Στην πορεία, βεβαίως. Στην πορεία της συζήτησης. Στην ίδια ερώτηση, κύριε Αθανασούδη, ήτανε σε αυτή την κρίση ευλογία ή κατάρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορούμε να το σχηματοποιήσουμε. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Κοιτάξτε, σε αυτές τις προσεγγίσεις. Οι θέσεις των ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι σαφείς. Εμείς είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, το ρωτάω περισσότερο με την προσέγγιση, φύγουμε. Το πώς στάθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην ελληνική κρίση. Γιατί υπήρχαν, ξέρετε, κύριε Αθανασούδη, οι χώρες και οι δυνάμεις και τα κράτη-μέλη που ήταν πιο αλληλέγγυα, υπήρχαν οι δυνάμεις και τα κράτη-μέλη που σαν να χαίρονταν για την κατάσταση που είχε βρεθεί η χώρα μας. Κοιτάξτε, το οικονομικό τους θαύμα είναι η δική μας οικονομική εξαθλίωση. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και υπάρχουν, όπως σας είπα, προτάσεις όπου θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να τις περάσουμε, εγώ θα έλεγα. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Πώς αξιολογείτε, πώς βλέπετε, πώς κρίνετε όλη τη στάση της Ευρώπης αυτά τα χρόνια στη χώρα μας? Έδωσε την αλληλεγγύη που έπρεπε? Έπρεπε να είναι περισσότερο αλληλέγγυα? Ήταν περισσότερο σκληρή από όσο έπρεπε? Πώς την κρίνετε? Κοιτάξτε, σας λέω ότι ευτυχώς που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα προσωπικά. Φανταστείτε την Ελλάδα με όλα αυτά που περνούσε και περνάει, η οποία, να κάνω μια παρένθεση, η Ελλάδα δεν συνορεύει με το Λουξεμβούργο, ούτε συνορεύει με το Βέλγιο. Μακάρι να συνόρευε με το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, αλλά συνορεύει με την Τουρκία, συνορεύει με άλλες χώρες που είναι γύρω, λοιπόν, και τέλος πάντων έχει κάποια προβλήματα γενικότερα ασφάλειας, όπου ζητείται η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και επανέρχομαι ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για έναν ακόμα λόγο, αν θέλετε να σας τονίσω. Παρακαλώ. Φανταστείτε ότι είμαστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα σύνολο 750 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι 750 εκατομμύρια άνθρωποι, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το μέλλον, είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα έναντι των Κινέζων. 750 εκατομμύρια άνθρωποι όντως είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, τροποντινά, έναντι των Κινέζων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια θα απασχολήσει βαθιά στο μέλλον, αλλά ήδη θα αρχίσουμε να προγευόμαστε κάποια πράγματα. Εδώ μιλάτε πρέπει τώρα να υπάρχει για τον νέο πολυπολικό κόσμο που αναδείχνει. Πρέπει να υπάρχει αναδύει μια πολιτική. Ναι. Και η πολιτική, για να δώσω κι εγώ μια πρώτη πρόγευση, είναι ότι πρέπει να δοθεί, κατά την προσωπική μου γνώμη, πρέπει να δοθεί βάρος σε προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλετε ακόμη και αν τα πληρώνω κατά τη περισσότερο. Κυρία Μπάρδα, ήταν τιμωρός ή σύμμαχος η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα χρόνια στην διαχείριση, στην αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης? Τι εκτιμάτε στην Ένωση Κεντρών? Θεωρώ ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στο κέντρο, καθώς το ένα το ερώτημα είναι το γιατί φτάσαμε να έχουμε μνημόνια πάνω από το κεφάλι μας, έτσι ώστε να μην ξαναμπούμε στο ίδιο τρυπάκι, όχι ότι δεν έχουμε βγει και είμαστε καλά. Σίγουρα η Ευρώπη μας διασφαλίζει, καθώς είμαστε σε ένα γεωπολιτικό σημείο φιλέτο, οπότε έχουμε πολλούς γείτονες που μας λιγουρεύονται γύρω-γύρω. Από εκεί και πέρα όμως, η Ευρώπη έχει κάποια καλά, έχει και κάποια αυστηρά, τις επιτροπές που έρχονται και μας λένε τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε. Σε αυτό το σημείο έχουμε προσωπική ευθύνη. Τα άτομα τα οποία θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί τώρα αυτό αφορά το Ευρωκοινοβούλιο, να διεκδικούν
Δηλαδή, να μην έχουμε πακέτα κονδυλίων ανεκμετάλλευτα, γιατί έχουμε κάποια αρνητικά, ας πάρουμε 10 φορές τα θετικά. Γι' αυτό είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κονδύλια να δώσουμε σημασία, τα οποία δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί πλήρως. Δηλαδή, έχουν βγει κονδύλια απίστευτα μεγάλα ποσά σε κυκλική οικονομία που αφορά το περιβάλλον, λέω εγώ ένα παράδειγμα, το οποίο δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Από τη σύγχρονη οικονομία. Από τη σύγχρονη οικονομία έχει πάρα πολλά. Υπάρχουν προτάσεις επίσης να σας πω, τις οποίες μπορεί να κάνουν οργανισμοί ακόμα και πολίτες, εφόσον είναι τεκμηριωμένες σωστά, πάλι μπορούν να πάρουν πακέτο στήριξης. Υπάρχουν δηλαδή τα προγράμματα, απλά χρειάζεται η ενημέρωση στους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα. Θεωρώ ότι μια μεγάλη αξία, γιατί ελεύθερη αγορά, ελεύθερη αγορά. Πόσο λοιπόν η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε την ελεύθερη αγορά συγκριτικά με τη Γερμανία που ξαφνικά μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναστήθηκε, να το πω και έτσι. Δεν θεωρώ ότι εκμεταλλεύτηκε στο βαθμό που θα μπορούσε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία εμείς αν δεν διεκδικήσουμε στη ζωή δεν θα πάρουμε. Και αν οι αντιπρόσωποι μας δεν διεκδικήσουν, και ένα τελευταίο, σας κούρασα, θεωρώ ότι πέρα από την εμπορική ελεύθερη αγορά, οικονομική συνεργασία κτλ. Και το νομοθετικό πλαίσιο, προστάζει η Ευρώπη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ανθρώπινο δικαίωμα είναι και το δικαίωμα του Έλληνα στην εργασία, σαφώς. Ανθρώπινο δικαίωμα είναι στην βέλτιστη ποιότητα ζωής την οποία προστάζει η Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν ικανοποιούνται οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο βαθμό που θα μπορούσαμε, δηλαδή στην ποιότητα ζωής. Γι' αυτό μπορούμε να το διεκδικήσουμε μέσα από τις αρχές. Κύριε Μπάρδα, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, με διαφορετική ένταση και από διαφορετική αφετηρία και με διαφορετική προσέγγιση, κύριε Αθανασούδη, κύριε Μπάρδα, κύριε Στολτίδη, βάλατε προβληματισμούς ή και αντιθέσεις απέναντι στη σημερινή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπα, κύριε Στολτίδη, σχολιάζοντας και νωρίτερα την πρώτη σας απάντηση και πώς βγαίνει αυτή η αντίδραση, αυτός ο προβληματισμός του κόσμου που κυρίως εκφράζεται κατά την εκτίμηση που είναι έτσι και πιο διαδεδομένη με την άνοδο πιο ακραίων και πιο λαϊκιστικών δυνάμεων, κύριε Στολτίδη, το οποίο βγάζει έναν προβληματισμό αλλά δεν δίνει και τη λύση. Πώς το σχολιάζετε? Γιατί το αναδεικνύουν όλοι αυτό το θέμα ως ένα πρόβλημα, ως μια απειλή. Κοιτάξτε, καταρχήν σε 2 δευτερόλεπτα μία απάντηση που εξέλιψε στην προηγούμενη ερώτηση. Παρακαλώ, έχετε τον χρόνο. Σε σχέση με αυτά που τα χρήματα τα οποία μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός είναι ότι οι εισφορές της χώρας μας, οι συνδρομές, ένα πολύ σημαντικό μέρος του ΦΠΑ, είναι τεράστια ποσά τα οποία μαζεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστρέφει πολύ μικρό μέρος από αυτά. Μάλιστα. Και βέβαια με τέτοιον τρόπο που προσδιορίζει ότι θα προκύπτει κέρδος και δεν έχει καμία σχέση ό,τι τροφοδοτεί σαν δραστηριότητα με τις λαϊκές ανάγκες. Αν το λέτε αυτό ως σχόλιο σε αυτό που είπε η κυρία Μπάρδα, είναι. Όχι επειδή το ξέχασα εγώ. Όχι, επειδή το ανέφερε και για τα αναξιοποίητα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ας πούμε, ακόμα και έτσι να είναι, ακόμα και αυτά που αναλογούν, πάλι δεν τα αξιοποιούμε. Περισσότερο έτσι ανέγνωσα εγώ το σχόλιο. Παρακαλώ, κύριε Στολτίδη, πάνω στο ερώτημά μου. Τώρα, όσον αφορά το άλλο που αναφέρατε, έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζει ο λαός μας, αλλά και όλοι οι λαοί της Ευρώπης, των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης όμως, σαν λαοί, ότι εδώ αυτό που άνοιξαν πριν 30 χρόνια με τη συνθήκη του Μάστριχτ, την ελεύθερη αγορά και βέβαια τον ελεύθερο ανταγωνισμό, έχει έρθει, φέρει σε πολύ δύσκολη θέση κάποιες χώρες οι οποίες τα μονοπόλια, οι επιχειρηματικοί τους όμιλοι ήταν αδυνατότεροι σε σχέση με αυτό το γερμανικό, ας πούμε, έτσι, για να μην βάλουμε όλους στο παιχνίδι τώρα και κάνουμε όλες τις συγκρίσεις. Αυτό βέβαια προκύπτει σαν αντίδραση πλέον σε χώρες οι οποίες ήταν κυρίαρχες οικονομικά το προηγούμενο διάστημα, στην αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους μεγάλους οικονομικούς πόλους, κράτη, μέλη. Και βέβαια τώρα αναδύονται δυνάμεις οι οποίες ουσιαστικά χωρίς να αμφισβητούν και στην Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ξαναλέμε, εκτός από το ΚΟΕ, δεν αμφισβητούν, άσχετα τι χρώμα έχει ο ευρωσκεπτικισμός, επιζητούν μία άλλου είδους διαχείριση με αδυνάτισμα των γερμανικών μονοπωλιακών ομίλων και ενίσχυση ουσιαστικά των ενδιαφερόντων και των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων που εκπροσωπεί κάθε κυβέρνηση σε κάθε χώρα. Περί αυτού πρόκειται. Και δεν πρέπει να συρθεί ο λαός, ο δικός μας και ο λαός κάθε κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
πίσω από ένα τέτοιο άρμα ιδεολογικό, ότι πρέπει να υπερασπιστεί ουσιαστικά αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης που θα ενισχυθεί, άσχετα αν τελικά μεταξύ τους, με βάση το σύμφωνο σταθερότητας, θέλετε, με βάση τέλος πάντων τους όρους με τους οποίους μοιράζονται τις αγορές, φέρουν σε καλύτερη θέση τους ιταλικούς μονοπωλιακούς ομίλους ή τους γαλλικούς, ότι θα αλλάξει τίποτα σε σχέση με αυτά που ζουν οι λαοί. Θα βαθαίνει η κρίση, θα βαθαίνουν τα χτυπήματα, γιατί είναι όρος. Ξαναλέω, τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που έχουν ήδη αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν να βρουν διέξοδο πάνω σε καμένο έδαφος, καμένα δικαιώματα και βέβαια σε μεγάλες επιπτώσεις σε σχέση. Κύριε Θανασούδη, είπατε πως οι ανεξάρτητοι Έλληνες ανήκουν στις δυνάμεις των ευρωσκεπτικιστών. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν, πιστεύετε, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, εύκολες λύσεις για την διόρθωση της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, μαγικές εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Επίσης, είπα ότι είμαστε ευρωσκεπτικιστές και δεν ανήκουμε στην κατηγορία που υπάρχει. Δεν σας ενέταξα εγώ σε κάποια ομάδα. Απλώς το διευκρινίζω για να μην αφήσουμε κάποια. Να μην γίνει κάποια παρανόηση. Κάποια παρανόηση. Ναι. Είμαστε ευρωσκεπτικιστές και όπως σας είπα και πριν, είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να την επαναφέρουμε στο όραμα όπως την ονειρεύτηκαν οι γεννήτορες αυτής. Δηλαδή στην Ευρώπη των εθνών κρατών, με εθνική κυριαρχία, με αλληλεγγύη, με ισότητα. Όχι να κάνουμε μια Ευρώπη όπως αυτή τίνει να δημιουργηθεί. Εδώ υπάρχουν πλέον των ισχυρών κρατών. Υπάρχει μια Γερμανία η οποία κυριαρχεί επί των πραγμάτων και καθοδηγεί τα πράγματα. Αυτά όλα πρέπει να αλλάξουν. Δεν αλλάζουν βέβαια με μαγικό ραβδί. Αλλάζουν με προτάσεις, στις οποίες προτάσεις, έτσι όπως θα διατυπωθούν, ευχής έργων θα είναι να διατυπωθούν, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση. Και αυτά, όπως σας είπα, δεν έχουν υποθεί από κανέναν μέχρι τώρα. Και, επαναφέρουν, τις οικονομίες ακριβώς στην προηγούμενη τους κατάσταση. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, γιατί είναι θέματα πραγματικά λίγο πολύπλοκα, αλλά ταυτόχρονα και απλά. Αλλά και αυτή τι θέλω να πω. Επιτρέψτε μου. Αυτό το νεράκι, αυτό το νερό εδώ πέρα που έχω μπροστά μου, έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορώ να το πιω, αν περάσει η ημερομηνία λήξης. Το γάλα που παίρνετε στο παιδί σας έχει ημερομηνία λήξης. Γιατί να μην έχει ημερομηνία λήξης το χρήμα? Δηλαδή κάναμε απογραφή ακινήτων, κάναμε απογραφή αυτοκινήτων, κάναμε απογραφή τα πάντα. Γιατί να μην κάνουμε απογραφή του χρήματος άπαξ του μέτρου, να δούμε ποιος έχει τα χρήματα, αντί να πηγαίνω να τον ψάχνω σε offshore εταιρείες που με παίρνει χρόνο, να του πω ότι όποιος έχει μαύρο χρήμα, σε 8 μήνες του δίνω το δικαίωμα να τα εμφανίσει. Αν δεν τα εμφανίσει, τα χάνει. Ας τα κτίσει με τούβλο μπατικό στο νέο σπίτι που θα φτιάξει. Πόσες φορές έχετε αλλάξει χαρτονόμισμα 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ και φυσικά για ευνόητους λόγους πλαστογραφίας, χωρίς να κατατείνει αυτό σε αυτό που προτείνω εγώ τώρα? Δεν ξέρω αν με πιάνετε τι σας λέω. Έχει πολύ βάθος αυτή η συζήτηση. Ναι. Έχει πολύ βάθος αυτή η συζήτηση. Αμέσως γίνεται μία διάκριση. Πρώτον, αναγκαστική εμφάνιση του μαύρου χρήματος όπου και αν αυτό βρίσκεται. Διότι το πρόβλημά μας είναι αυτό, κύριε. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το μαύρο χρήμα είναι περισσότερο από το κανονικό και είναι και πατικωμένο. Και εγώ το θέλω αυτό το μαύρο χρήμα. Το θέλω για να κινήσω την οικονομία. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν να νοιαστούν για τίποτα. Αυτοί όμως που έχουν μαύρο χρήμα, θα τους κόψει μαύρος υδρότας. Μάλιστα. Κυρία Μπάρτα, τι λέτε εσείς πάνω στο ερώτημα που συζητάμε? Σε πιο πολλά. Ναι, όχι, σε αυτό που έθεσα εγώ και όχι σε αυτό που αναδείχθηκε. Το ότι υπάρχει μια αντίδραση, μια διαφωνία, μια αντίθεση, ένας προβληματισμός σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετική ένταση πάνω στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό όμως έχει οδηγήσει σε μια άνοδο των λαϊκιστικών δυνάμεων όπως αποτυπώνονται στην Ευρώπη. Ναι. Πόσο είναι αυτό ένα σημείο προβληματισμού, τι απαντήσεις χρειάζονται πάνω σε αυτό? Λα, τώρα θεωρώ ότι στο σημείο που βρισκόμαστε δεν υπάρχει χώρος για blame game. Mm-hmm. Υπάρχει χώρος μόνο για προτάσεις. Και πάλι εξαρτάται από τα άτομα τα οποία θα στείλουμε έξω να είναι μετριοπαθείς οι φωνές για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα, να έχουν συνεργασία μεταξύ τους ακόμα και αν είναι από διαφορετικά κόμματα, mm-hmm. να υπάρχει μια συνοχή. Αλλά πρώτα απ' όλα κοιτάμε να μην βυθιστεί το πλοίο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς. Mm-hmm. Και προσπαθούμε λίγο να πιέσουμε. Θεωρώ ότι χρειάζεται να πιεστούν και οι Ευρωπαίοι ως προς τα πακέτα πολιτικής οικονομικής λιτότητας τα οποία ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Είναι πάρα πολύ σκληρά. Μίλησε προηγουμένως ο κύριος για το μαύρο χρήμα. Όταν ένας άνθρωπος χάνει τη δουλειά του όμως, θα μιλήσω για τους αυτούς που μόνο για επιβίωση και έχει λίγα χρήματα που σκέφτεται θα πάρω γάλα στο παιδί μου για να πιει γάλα ή θα... Δηλαδή τίθονται mm-hmm. θέματα βασικής επιβίωσης. Οπότε αυτό πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω γιατί τίθεται και θέμα της αξιοπρέπειας των Ελλήνων και πρέπει να αρχίσουμε να ζητάμε και να διαπραγματευόμαστε πιο δυνατά, με πιο ισχυρή φωνή και φυσικά αναζητούμε και την ανασυγκρότηση, αλλά δεν θέλουμε να βυθιστεί και το πλοίο μας ώσπου να ανασυγκροτηθεί η Ευρώπη μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της συζήτησής μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο της TV100. Μια μικρή ανάσα και συνέχεια πάνω στην πολιτική μας συζήτηση με τρεις υποψήφους ευρωβουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, από την Ένωση Κεντρών, την κυρία Έλσα Μπάρδα και τον κύριο Κωνσταντίνο Αθανασούδη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Μπήκε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κύριε Στολτίδη, και η Συμφωνία των Πρεσπών στο τραπέζι. Δύο διαστάσεις στο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Πρώτο και πιο σύντομα θέλω την απάντησή σας, αν είναι ή πρέπει να είναι διακύβευμα των ευρωεκλογών. Βέβαια. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα. Γιατί πρέπει να διακρίνει ο λαός μας ότι όλη η σκόνη που έχει σηκωθεί γύρω από το όνομα κρύβει από πίσω την συμφωνία των αστικών τάξεων και των δύο χωρών. Να. Να ενταχθούν και να επιτρέψουν στο ΝΑΤΟ να βάλει καλύτερα τις βάσεις του, τα όπλα του, τις θέσεις του, ξοδεύοντας και πακτολό χρημάτων από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των χωρών, για να αντιπαρατεθεί και στρατιωτικά, αν χρειαστεί, με τους αντιπάλους του, κάνοντας και τη χώρα μας, όπως και τη διπλανή γειτονική χώρα, αεροπλανοφόρο, πηγή, μαγνήτη αντιπίνων. Τώρα, η διαφωνία του Κομμουνιστικού Κόμματος επί της Συμφωνίας των Πρεσπών έχει να κάνει με αυτό που είπατε, τον ρόλο και την επόμενη μέρα του ρόλου του ΝΑΤΟ στην περιοχή ή έχει να κάνει και με το όνομα? Βεβαίως, και με τα δύο. Θα ολοκλήρωνα με αυτό το δεύτερο άξονα. Ναι, σωστά. Ένα είναι με το ρόλο του ΝΑΤΟ, γιατί βοηθάει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φορτώνοντας μνημόνια στο λαό μας, να φέρει πιο κοντά αυτή την αντιπαράθεση, παίρνει μέρος και ξέρουν πολλοί οι λαοί όταν το παιχνίδι τόσεραν κυβερνήσεις τους μέσα στο ίδιο τους το έδαφος, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, εξοντώθηκαν και σφαδιγιάστηκαν μαζικά. Σε τέτοιους κινδύνους βάζει και η κυβέρνηση, η αριστερή κατά τα άλλα, τον λαό μας. Και βέβαια το ονοματοδοτικό, το οποίο ουσιαστικά αφήνει αλυτρωτισμούς, στοιχεία αλυτρωτισμού, ακριβώς γιατί τέτοια είναι η κατεύθυνση από τον ΝΑΤΟ να μπορούν να αξιοποιηθούν για μια ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση, αντιπαράθεση μεταξύ των λαών ή των όμορων λαών. Γιατί ξέρετε, αυτοί μετά την Συμφωνία των Πρεσπών άνοιξαν τα ζητήματα και η συζήτηση για την αλλαγή συνόρων συνολικά στα Βαλκάνια. Για να μειωθεί η επιρροή του άλλου ιμπεριαλιστικού πόλου, όπως λέμε, της Ρωσίας και της Κίνας, για τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας, την ενέργεια, των μετελέων και των δρόμων μεταφοράς τους. Σε αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να εμπλακεί ο λαός μας, με αφορμή το όνομα, με τον αναπροσανατολισμό που επιχειρούν με το όνομα. Βέβαια, το όνομα είναι ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να λυθεί αν στις εξουσίες των χωρών αυτών βρισκόταν η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, και κοιτούσαν σε επίπεδο συνεργασίας με τους γείτονες λαούς να λύσουν τα ζητήματά τους σε επίπεδο φιλίας και αλληλοεξάρτησης που έχουν σε σχέση με τα συμφέροντα που έχει ο καθένας σε σχέση με την βοήθεια του γείτονα λαού. Και με αυτή την έννοια δεν θα έμπαινε κανένα στη διαδικασία να ανοίξει ζήτημα ονόματος,
Αυτό είναι επιλογή τέτοια που βάζει φυτίλη πυρίτιδα κάτω από τα πόδια και των δύο λαών για λογαριασμό του ΝΑΤΟ και βέβαια παίρνει συγχαρήκια από τον Πάιατ και από τον καλό διαβολικό Τραμπ, τέλος πάντων, ο Τσίπρας σε κάθε ευκαιρία. Κύριε Αθανασούδη, είδα την ομιλία του κυρίου Καμένου στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος μεγάλο μέρος της το εστίασε στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, διατυπώνοντας με ποικίλους τρόπους την διαφωνία του. Δεν υπάρχει όμως ένα ερώτημα που μπορεί να θέσει κάποιος λέγοντας ότι θα μπορούσε να αποτρέψει όταν ήταν μέσα στην κυβέρνηση ο κύριος Καμένος την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Τι απαντάτε σε αυτό? Απαντώ ευθέως ότι οι Έλληνες δεν γνωρίζουν το πολίτευμα της χώρας στην οποία κατοικούν. Δεν γνωρίζουμε το πολίτευμα της χώρας μας. Είναι απίστευτο. Δηλαδή? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Παρακαλώ. Εντάχει. Ναι, ναι. Αν ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, του συγκυβερνών κόμμα, αποχωρούσε πριν από την συμφωνία αυτή, ναι, η κυβέρνηση δεν έπεφτε. Ναι. Δεν έπεφτε. Ήταν έτοιμοι όλοι οι πρόθυμοι από γύρω, δεξιά και αριστερά, να εισέλθουν στην κυβέρνηση και ουσιαστικά χάρη θα τους κάναμε. Κατά δεύτερο... Θα μπορούσε να το κάνει και να το δοκιμάσει και να δει τι θα γινόταν. Το είπε και ο ίδιος. Αθανασούδη. Το είπε, εντάξει, και ο ίδιος, ρωτάω, ναι, και μάλιστα πήρε και τα εύσημα, ναι, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, ναι, ο οποίος είπε και προς τιμήν του, του Αλέξη, του Τσίπρα, είπε ότι ο Πάνος Καμένος δεν υπήρξε ποτέ πατριδοκάπηλος. Ναι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Μπάλα, να... Λάκες, ναι, συγγνώμη. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε ένα 20%, να βγούμε με χλαμίδες στους δρόμους, με περικεφαλές, να παίξουμε με τις ευαισθησίες του κόσμου και να πάρουμε ένα ποσοστό 20% και να βυθίσουμε τη χώρα ξανά μανά, που λέει και το τραγούδι, στα ίδια, και να κάθεται ο ελληνικός λαός να πληρώνει συνέχεια χωρίς να δει, τέλος πάντων, όλους αυτούς τους κόπους που έκανε, να δει ένα τέλος. Και ένα τέλος, από κάπου πρέπει να υπάρχει μια αρχή. Για, μου λένε κάποιοι, για την οικονομία μιλάτε? Ναι, για την οικονομία. Μα αφού λέτε ότι ούτως άλλως και εσείς να φεύγατε, η κυβέρνηση θα παρέμενε με άλλους, όχι, συνεργάτες. Αυτό, άρα, το είπα όσον, ναι, αφορά για την πορεία της συμφωνίας. Ναι. Η συμφωνία θα έτρεχε πιο γρήγορα. Θα διαμορφώνονταν, λέτε, μια άλλη κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή η κυβερνητική, ναι, κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα, θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα και στην έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο, όχι? Δεν νομίζω. Επίσης δεν θα μπορούσαμε, δεν θα δίναμε αυτά τα οποία εδόθηκαν. Λοιπόν, και αυτά δόθηκαν κακά τα ψέματα κάτω από το πλάνο του συγκυβερνώντος κόμματος που ήταν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ξέρετε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όλα αυτά που κάνει, έκανε η κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα καρπώνεται, δεν θα τα έκανε ποτέ αν δεν υπήρχαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν και είναι και θα είναι οι εγγυητές της σταθερότητας. Εγώ το λέω και επιμένω στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, τέλος πάντων. Διότι ήταν προτεραιότητα, ήταν κόκκινη γραμμή για εσάς. Άρα όταν μπαίνει στο ζύγι, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, ναι, παρακαλώ, όταν, ναι, μπαίνει στο ζύγι οικονομία, θέμα συμφωνίας με τη γειτονική χώρα, εκεί τι βαραίνει περισσότερο? Φάνηκε ότι βαραίνει σε εσάς η οικονομία και λιγότερο το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Αυτό σας εξήγησα και σας λέω και πάλι. Δυστυχώς οι Έλληνες και δεν γνωρίζουμε βασικά πράγματα. Μια κυβέρνηση για να πέσει σε πρόταση μορφής θέλει 151 ψήφους. Πώς θα πέσει? Και αφού έπεφτε η κυβέρνηση, να, τον Ιούνιο, μετά από 6 μήνες όταν παρετήθηκε ο Πάνος Καμένος, να, ο οποίος δεν υπάρχει ιστορικό πολιτικό προηγούμενο, κύριε. Δεν υπάρχει άλλος υπουργός που να έχει παραιτηθεί στην Ελλάδα. Να. Κάλεσε ο Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Μητσοτάκη, μετά την παρέλευση εξαμήνου, να έρθει στο ξενοδοχείο εκεί πέρα από όπου μιλούσε ή τέλος πάντων την επόμενη μέρα, να κάνει μια δημόσια δήλωση ότι δεν δέχεται την ονομασία αυτή και ότι τέλος πάντων αν έλθει
αν και εφόσον ως Πρωθυπουργός, θα καταργήσει αυτή τη συμφωνία. Και φυσικά θα υπογράψει ο Πάνος Καμένος την πρόταση μορφής για να πέσει η κυβέρνηση. Αφού πέφτει η κυβέρνηση, έτσι δεν λέμε. Πάλι δεν θα, δεν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρετε γιατί δεν πήγε. Γιατί δεν πέφτει η κυβέρνηση. Με το δικό είναι πάλι δεν θα βγαίνει 151. Εδώ και συνταγματικά, όπως το θέτετε εσείς, μπαίνουν και τα πολιτικά ζητήματα. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα όπως ορίζεται από το Σύνταγμα. Είναι, πολλά τα ζητήματα. Εγώ λέω ότι η Ένωση Κεντρών είναι από τα κόμματα, ίσως το μοναδικό, που ήταν αμετάβλητο και σταθερό όσο αφορά την Συμφωνία των Πρεσπών. Από την αρχή ήταν υπέρ του δημοψηφίσματος και όχι φυσικά στο να παραδώσουμε το όνομα, γιατί δεν ξέρουμε τι συνέπειες θα έχει αυτό. Πέρα από την εθνική υπερηφάνεια μας και την εθνική ταυτότητά μας, δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Και αν πάρουμε το πλέον πιο απλό, στην επωνυμία των προϊόντων, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτούν με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ζητούμε την υποστήριξη από τον κόσμο, προκειμένου να βγάλουμε αυτή τη φωνή προς τα έξω και να διεκδικήσουμε δημοψήφισμα, παρότι έχει κλείσει συμφωνία, μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Θα σας πω και έναν λόγο. Εν ώψη Brexit, υπάρχει ακόμα ένα έτσι αμφιλεγόμενο κλίμα και ίσως να δούμε την περίπτωση το να γίνει ξανά δημοψήφισμα για να μείνει εν τέλει η Βρετανία. Δεν είναι σίγουρο ότι θα αποχωρήσει η Βρετανία. Υπάρχουν συζητήσεις. Αν λοιπόν γίνει δεκτό αυτό το δημοψήφισμα, γιατί να μην γίνει δεκτό και το δικό μας, ένα απλό παράδειγμα. Ναι, βέβαια, εδώ τώρα μιλάμε για μια συμφωνία διαφορετικού νομικού χαρακτήρα μεταξύ δύο χωρών. Είναι καλό έστω να βγει προς τα έξω η λαϊκή βούληση, όπως και να έχει. Το επίσημα, λέτε. Ναι, θα το θέλαμε εμείς να βγει προς τα έξω. Τουλάχιστον το όχι από την πλευρά του κόσμου, γιατί διαφορετικά διαχειρίζεται σε κάποια πράγματα όσο αφορά τα θέματα που δεν έχουν κλείσει την συμφωνία, μάλιστα. Γιατί κάποια είναι ανοιχτά. Κύριε Στολτίδη, ποιος είναι ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος στις ευρωεκλογές της Κυριακής? Όσο πιο ψηλά γίνεται και να καταφέρει μέχρι και τελευταία στιγμή να ενιοποιήσει το κριτήριο του λαού μας, αυτά που πήραν από τις κατακτήσεις του με τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα υπερασπίζονται όλοι, έχουν πάρει όλες τις μορφές για να αλλοιώσουν το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής της. Έχουν συνεργαστεί όλοι με όλους, ο λαός μας έχει απόλυτη πείρα για να μην παγιδευτεί ξανά. Έχει την πείρα όσο μπόρεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να του φέρει τις επεξεργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη στρατηγική της, για να βλέπει πιο καθαρά ποιος είναι ο αντίπαλος, με ποιον τρόπο του φορτώνει βάρη. Και βέβαια να βάλει πλώρη με αυτή την πείρα, να την μετατρέψει σε πολιτική συνείδηση, να ενισχύσει τις γραμμές των λαϊκών συμφερόντων από το Ευρωκοινοβούλιο, εκεί που σχεδιάζεται, εκεί που είναι το σχεδιαστήριο της αντιλαϊκής πολιτικής, με όσο πιο γίνεται μη σταθερές κυβερνήσεις σε επίπεδο Βουλής, για να μην μπορούν να παίρνουν με άνεση και να τα φορτώνουν μετά στο λαό, επειδή τους έχει επιλέξει και συμφωνεί. Και βέβαια στην τοπική διοίκηση για την εφαρμογή τους, με ενίσχυσή τους και στο εργατικό κίνημα, πρέπει να πούμε, την τελευταία γραμμή άμυνας στο πεδίο εφαρμογής αυτών των μέτρων. Και εδώ, αν θέλετε, μια διαχωριστική γραμμή για να ενισχύσουμε το ενιαίο κριτήριο. Όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις που παρουσιάζονται εδώ, είπαμε νωρίτερα, ας πούμε, και στο διάλειμμα, πάρα πολλοί υποψήφοι από τα ίδια κόμματα δηλώνουν ανεξάρτητοι. Ό,τι χρώμα, ό,τι κάρτα, ό,τι όνομα και φανφάρα και να χρησιμοποιηθεί, να πρέπει να ξέρουν και μια διαχωριστική γραμμή. Ότι όλοι υπηρετούν την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσει να υποχωρήσει χρηματοδότηση όλων των υποδομών, των σχολείων, της υγείας, της παιδείας, όλα όσα έχει ανάγκη ο λαός μας σε επίπεδο συνοικίας. Και βέβαια όλοι παρουσιάζονται ως πτυχιούχοι, πετυχημένοι, έξυπνοι και ικανοί να τα φορτώσουν διπλάσια στην πλάτη του λαού, με άλλους τρόπους, με την τοπική φορολογία ή τέλος πάντων με χορηγίες. Και να γλιτώσουν όλο αυτό το χρήμα που ούτως ή άλλως κρατάει η κυβέρνηση για να ενισχύει τους μονοπωλιακούς ομίλους με διάφορους τρόπους, όπως είπαμε, ενισχύοντας το ΝΑΤΟ και επιδοτώντας το κεφάλαιο με κάθε ευκαιρία. Η ΑΝΕΛ, ποιον εκλογικό στόχο έχουν στις ευρωεκλογές, κύριε Αθανασούδη? Οι ΑΝΕΛ έχουν το στόχο να καταλάβουν ένα όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, ώστε να εκλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε, τολμώ να πω
ή να μην πω μάλλον το ποσοστό, αλλά ένα σημαντικότατο ποσοστό. Όχι, αν των αποφάσεων. Δεν χρειάζεται, δεν είναι θέμα να το ποσοστό κάνουμε σε ποσοστό, αλλά ένα σημαντικό τέλος πάντων ποσοστό των αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργάνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυριότατα, καθορίζει τις ζωές μας, καθορίζει την εθνική νομοθεσία και πρέπει οπωσδήποτε να δραστηριοποιηθούμε και να στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν τα θέματα. Ξέρετε, δυστυχώς ο Έλληνας ψηφίζει μοντέλα, αθλητές, τηλεπερσόνες, δεν ξέρω εγώ τι, και αύριο μεθαύριο θα χάνει τα σπίτια του σε πληστηριασμούς και θα του φταίνε μετά εξωγήινοι Κινέζοι, σιωνιστές, μασόνοι, Rotary Lions, η Εκκλησία της Ελλάδος κτλ. Και όλοι θα παίζουν την πονεμένη τους κασέτα και δεν θα μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Καλό είναι να πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι να γνωρίζουν τα θέματα. Και εδώ υπάρχει η διαφορά του Ευρωψηφοδελτίου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όπου ο Πάνος Καμένος με τους συνεργάτες του απέφυγαν σοφά να τοποθετήσουν τέτοιου είδους άτομα, τα λεγόμενα ψηφοσυλλέκτες, που όμως ουσιαστικά κρύβει μόνο λαϊκισμό. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα. Και ο λαϊκισμός έχει καταστρέψει αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αθανασούδη. Κύριε Μπάρδα, ποιος είναι που βάζετε τον πύχη, ποιος είναι ο στόχος, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, της Ένωσης Κεντρών στις ευρωεκλογές? Θα έλεγα ότι είναι δύο στόχοι, και το δημοψήφισμα, το οποίο ο πρόεδρός μας το έχει συζητήσει, πάντα το θέτει ως κύριο στόχο. Και το δεύτερο είναι, ίσως το βασικότερο και γενική ιδέα, ότι θέλουμε την εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε ξαναβγάλει έδρα στην Ευρωβουλή και θέλουμε αυτή τη φορά ο κόσμος να δοκιμάσει και μια διαφορετική συνταγή, ίσως πετύχει καλύτερα. Γι' αυτό και λέω ως μότο, αλλάζουμε εκλογική συμπεριφορά, είμαι και συμπεριφορίστρια εγώ γι' αυτό. Αλλάζουμε το μέλλον μας, να μας δώσει ένα ψήφο εμπιστοσύνης, προκειμένου να είμαστε η φωνή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και πολιτικές πιο ανθρώπινες και ό,τι συνεπάγεται αυτό, για να μην μακρηγορήσω, γιατί όλοι πάνω κάτω τα ίδια θέλουμε. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι και πολύ βασικό το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να επιβιώσει στην καθημερινότητα και στην πραγματικότητα, σε πρώτη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπάρδα, για την παρουσία σας στο στούντιο και τη συζήτηση που είχαμε. Κύριε Στολτίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Θανασούδη, επίσης, εύχομαι καλή δύναμη, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, είναι ένας δύσκολος εκλογικός αγώνας. Είναι και πολλαπλή εκλογική μάχη και για μας δύσκολο είναι. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και τη συζήτηση, και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολούθησατε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.